Γερμανοί ξανάρχονται! Οι Γερμανοί ξανάρχονται! Ο αντικαγκελάριος ήρθε με 80 επιχειρηματίες, πάλι καλά! Θα μπορούσε να έχει έρθει με 80 στρατιωτικούς, 80.000! Σαν την προηγούμενη φορά. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, αλλά βελτιωμένοι. Με βελτιωμένη πρόταση. Έρχονται να κάνουν πειράματα. Οικονομικά. Παλιά έκανε ο Μέγκελ ιατρικά πειράματα στους Εβραίους στο Auschwitz. Τώρα κάνει η Μέρκελ οικονομικά πειράματα στους Έλληνες στην Ελλάδα. Βγήκε και ο Ομπάμα και τα ρίχνει στην Ευρώπη ότι φταίει η Ευρώπη για αυτή την κρίση. Να πει κάποιο τον Ομπάμα ότι για αυτή την κρίση φταίει το γαμημένο του τραπεζοχρηματοπιστωτικό σύστημα στο οποίο τα κράτη έχουν παραδώσει την εξουσία. Εντάξει. Εν τω μεταξύ έχουν αλλιώσει όλοι. Βγαίνει στι εκπομπέ, στα καράλια, δεν μπορεί να καταλάβει. Βγαίνει όλο, ντροπή που δεν έχουν γίνει ακόμα αποκρατικοποιήσει. Βγαίνει όλο, μπορεί να είναι και ο ίδιο, ντροπή. Ξεπουλάμε την εθνική μα περιουσία. Πάρτε μια απόφαση, τι θα κάνουμε, θα πουλήσουμε, θα κρατήσουμε. Πετάει κι άλλο από εδώ, άβουλα ανθρωπάκια μα κυβερνούν. Ποιο μα κυβερνάει, παιδά, ακυβέρνητοι πάμε. Πού την είδε στην κυβερνησία. Είναι αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο για την εστίαση. Το είναι. Το είναι. Πα στο ζωγραπλαστείο, παίρνει το γλυκό με 13% γιατί θα το πάρει σπίτι σου. Έτσι και το δαγκώσει μέσα στο κατάστημα, ξαφνικά ο μαγαζάτορα γίνεται φοροφυγά. Μπορεί να τον εκβιάσει. Γιατί είναι 23 κανονικά αν το φας μέσα. Οπότε μπορώ να έχω εγώ το γλυκό και τον εκβιάζω. Τώρα, α, τι θα κάνει, το φάω μέσα ή έξω. Α. Μιλάμε για την απόγνωση, τέλο. Σου πουλάει αυτό το μπουγάτσα το μάδα. Μπουγάτσα με τυρί είναι στο 23%. Μπουγάτσα με κρέμα, επειδή είναι γλυκό, είναι στο 13%. Τώρα, τι κάνω. Παίρνω μια μπουγάτσα με τυρί και του λέω βάλει και λίγο μέλι. Τι γάμψε η φοριακή. Ερώτηση δημοψηφίσματος. Μιλάμε η ανθρωπότητα έχει από πού προερχόμαστε, τι είναι η ζωή, τι είναι οι πλανήτες, τέτοια ερωτήματα υπαρξιακά. Και το κυριότερο ερώτημα που έβαλε αυτό το νομοσχέδιο τώρα. Το κρουασάν βουτύρου είναι στο 13% ή στο 23%. Είναι γλυκό ή λιμυρό. Έχω και χειρότερο. Το γλυκό ξυλοχοιρινό τι είναι. Φαΐ γλυκό. Μιλάω για τα τρελαδίω ΔΟΕ. Τα καινούργια κλιμάκια του ΔΟΕ. Ξέρεις, έχει ένα δημοτικό αστυνομικό, έχει ένα του ΔΟΕ, έχει ένα κανονικό άμα αυτό. Θα έχει και το μαμαλάκι. Θα πηγαίνω να βλέπουν τα. Συγγνώμη, θα παίρνει ένα πολυτέν, θα πηγαίνει και ο σκαρμπούτσο στο κλιμάκι και θα λέει: δεν έχει ζάχαρη πολύ η ντομάτα, εντάξει, είναι φαΐ. Το τυποποιημένο το σάντουι στο νάιλον είναι 13%. Άμα βγάλει το νάιλον και σου το πει να στο ζεστάνει, γίνεται 23%. Βάλτε όλα στο 18% να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό. Με τους μπάτσους τα μάθατε τι έγινε τελικά, βγήκαν τα ρεπορτάζ. Ρε παιδί μου, έπαθαν αυτό που λέγεται κλιμάκωση. Ήταν η μπάτση, ρε παιδί μου, όλο αυτό, και ήταν στη μάζοξη και κάποιος πέταξε ένα-δυο μπουκαλάκια νερό. Αυτοί αμέσως αντιπιτηθήκαν με γκλόπ, χημικά, ό,τι είχαν και δεν είχαν και τους φορούσαν όλους. Αυτό λέγεται κλιμάκωση. Είναι πόσο Παλαιστίνιος βαράει με τη σφεντόνα μια πέτρα στο Ισραηλινό και μπαίνουμε όλοι μαζί στη Γάζα με τα τάγκς. Είναι κλιμάκωση. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό. Έκανε μήνυση και φωτορεπόρτερ που τη σπάσαν το σβέρκο, αλλά ο αστυνομικός που κατηγορεί το γλίτωσε στο αυτόφορο. Δεν βρήκε καλές φωτογραφίες του εισαγγελέας. Δείτε πολύ καλλιτεχνικές φαίνεται. Ξέρεις, η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι η θολή. Άμα είναι ευκρινής και με μεγάλη ανάλυση, δεν είναι καλλιτεχνική. Αυτές ήταν με πολλή ανάλυση, δεν ξέρω, δεν τις βρήκε, δεν τις δέχτηκε ο εισαγγελέας. Μετά τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, η ελληνική αστυνομία φροντίζει να έχουμε και δημοσιογράφους χωρίς δόντια, χωρίς ακοή, διάφορες κατηγορίες τους. Καταλαβαίνεις. Πλακώθηκε και ο Βενιζέλος με τον Κουσελά και αυτός του οικονομικών λύσαμε 3.800 φοροφυγάτες. Και δεν τους βγάζετε. 3 χρόνια κύριε Μιγό Βενιζέλος, είμαι ένας απλός υπάλληλος. Θυμάστε που το λέγαμε στο προηγούμενο. Και δεν το βγάζει γιατί ο νόμος το προβλέπει βέβαια, αλλά φαίνεται ήταν ανενεργός. Είναι ανενεργός αυτή την έννοια του ανενεργού νόμου όμως στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή ένας νόμος ή υφίσταται ή δεν υπάρχει. Δεν του σβήνει, τον καταργεί. Δεν μπορεί να έχει ανενεργό νόμο. Στην Ελλάδα μπορεί να σε βρει τεχνίε. Είναι α πούμε πώ λέμε ότι δεν είσαι γκέι, αλλά είσαι κολομπαρά. Αυτό είναι ελληνικό. Είσαι κολομπίνο, είσαι άντρα, αλλά πα με άντρε, αλλά μόνο. Και δεν είσαι γκέι. Έτσι, ελληνικά είναι αυτά. Πα πει όταν δώσουν στη δημοσιότητα αυτή τη λίστα με του φοροφύγα, δεν λέμε τώρα, α επισυνάψουν και αυτοί και του δημοσιογράφου που ήταν στα payroll. Α ανακαλύψουμε κάτι τέλο πάντων. Και ένα τελευταίο. Είπε ο Ψαριανό, τα άκουσα, αλλά δεν είναι ότι οι καλοί πολίτε σφίγγονται αλλά πληρώνουν του φόρου. Είμαι σφίγγιση, χέζει ευρώ. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.